Και αγαπάει αυτό που λέγεται άνθρωπος. Μπορεί. Μπάλα είναι ευλογημένη. Μπάλα είναι το σύμπαν. Μπάλα είναι η γη. Όλα τα στρογγυλά. Όσοι δεν αγαπάνε την μπάλα, ασώθονται. Είναι στην κόλαση. Να, αυτοί αγαπάνε την μπάλα. Να, ο ένας είναι αυτός και ο άλλος είναι δίπλα. Είναι. Μόνο την μπάλα. Επειδή σήμερα απεδείχθη κάτι που είχε πει και ο πατριαρχέας μας, ότι ο Θεός είναι Παρθαβραϊκός. Όσοι αγαπάνε τον Παρθαβραϊκό, αγαπάνε τον άνθρωπο, αγαπάνε τη ζωή, είναι μεγάλη δύναμη. Όταν ξεκινάγαμε κάποτε στο γήπεδο της Επιδάβρου και λέω παιδιά ξεκινάμε, δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει, ξέρετε που μας έβγαλε. Έχει βγάλει χιλιάδες ανθρώπους που αγαπάνε τη ζωή και τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει από εδώ ανώφελος στην κοινωνία άνθρωπος που να έχει περάσει. Ζωντανή νεκρή ήταν πάντα υπόδειγμα ζωής, ανθρωπιάς και δεν είναι απότες. Όλοι οι εκτυπώντες, για να μην κάνουμε εξαιρέσεις, είναι αμαρτία. Τα 50 χρόνια είναι ο σκόνης, ο σκόνης, όλοι οι εκτυπώντες, άμα κάνουμε οτιδήποτε αναφορά στα εξαιρέσεις, είναι χιλιάδες και είναι μεγάλοι. Είναι θεοί της ζωής της ανθρωπιάς. Είναι εδώ, πολύ μας διατώνει, ναι, είναι εδώ παρόντες, παρόν. Οι εκλειπώντες όλοι είναι εδώ. Ναι, παρόν. Πάντα θα είμαστε μαζί όπου και αν πάμε. Έστω και μια ημέρα να έχει περάσει από εδώ την οικογένεια του Παρθαβραϊκού. Είναι πολύ μεγάλη ημέρα, συγχαρητήρια στην έρνευση των ιερών θεμελίων μας, των παλεμάχων μας. Με πρωτεργάτη βέβαια, εντάξει, δεν θέλω να ξέρεις τι Μήτσος, τι Νάσος, τι Τάκης. Βέβαια είναι και στο Συμβούλιο μέσα ο Αντώνης, είναι και η περισσότερη. Και γραμμένοι για ψηφοφόρη και τέτοια, γιατί εμείς θα φύγουμε ως ίδιοι. Δεν θα φύγουμε κοντά σας, θα είμαστε και από το τάφο ακόμα εδώ όλοι. Δεν καταλαβαίνουμε τέτοια. Ο Παρθαβραϊκός είναι δύναμη της ζωής. Και εδώ έχει πει και ο Πατριαρχέας. Είναι ο Θεός Παρθαβραϊκός. Είναι πράγματα, παιδιά, κάτω από μονή, είναι όμορφα. Δεν θα την ξαναπεράσουμε αυτή τη μέρα. Είναι η μεγαλύτερη μέρα της ομάδας. Απέριξε την καρδιά του χειμώνα και μέσα σε πανδημίες και τέτοια. Κοιτάξτε τι ημέρα μας εδώ. Ρε γενιά, ρε Πατριαρχή. Λοιπόν, δεν κάνουμε εξαιρέσεις, δεν μπορούμε να πούμε ονόματα. Έχουν προσφέρει όλοι, έχουν γευτεί όλοι και δεσμένοι είναι όσοι αγαπάνε και βοηθάνε την ανθρωπιά και την κοινωνία. Γιατί δεν αγαπάνε το ποδόσφαιρο και δεν το αγαπάνε ή είναι άσχετοι, γιατί έχουν διαλύσει πολλές ομάδες με τους νόμους, με τις αλλαγές και με τις βλακίες. Ή είναι άσχετοι, ή αν είναι παλιά άνθρωποι, οι ίδιοι χάνουν. Όποιος μισεί είναι χαμένος. Όποιος αγαπάει είναι κερδισμένος. Δε την ιστορία μας. Μεγάλη συμβολή στην κοινωνία. Γιατί όταν ξεκινάγαμε, ένα σπίτι ήταν εδώ, ένα ήταν στην Παιανία, ένα ήταν στην. Και όλοι γινόμασταν ένα κουβάρι. Έτσι θα συνεχίσουν να είναι και τα καινούργια παιδιά, τα οποία είναι λίγο κάπου μαθημένα, αλλά είναι ιεροί συνεχιστές και είναι παιχταράδες. Είναι παιχταράδες. Δεν έχουμε διώξει ποτέ παιχνίδι, ούτε έχουμε πικράνει ποτέ. Εξαιρέσεις δεν θέλουμε. Οι πάντες βοηθάνε, εμείς όμως ενεργοποιηθήκαμε. Γι' αυτό είναι και η σημερινή γιορτή. Και για παράδειγμα προς μίμηση, δεν φοβάμαι, είναι ο Δηλάκης, είναι ο Μίτσος, είναι ο Τζεφάκης, είναι ο Μάκος, θα συνεχίσει, είναι ο πρόεδρος μας ο Λατσούνας. Λοιπόν, γίνεται η γιορτή σήμερα για τα 50 χρόνια της ιστορίας μας. Η ιστορία μας η οποία δεν είναι 50 χρόνια, καθαρά. Είναι, αλλά δεν πούμε λίγο. Το 1958, στην εκκλησία του Σταυρού από πίσω, Μήτρο, κάποιος Παπασάκης ξεκινάει και φτιάνει την ΑΕΠ Σταυρού. Και τότε έφτιανε καψόνια επάνω στην πλαγιά, πάνω κάτω για προπόνηση. Αυτό κράτησε μέχρι το 68-69. Τότε μαζεύονται ξανά τα παιδιά και συνεχίζουν με ένα καταστατικό, του οποίου ήταν του Κλεισθένη. Ως αρούγα του, αλλά το χαρτί είχε χαθεί
είχαν μαζευτεί και τη λέγανε ή σαβραϊκό ή κρασαϊκό ή οτιδήποτε ήταν. Ήταν παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, είναι τα θεμέλια του ποδοσφαίρου στην περιοχή. Και το 71, το 76, που είπαμε να νομιμοποιήσουμε, να κάνουμε και πώς προσάρτησαμε τον Ραϊκό για νομιμοποίηση και τέτοια, βάλαμε απλά στη σφραγίδα το 71, γι' αυτό λένε οι παλέμαχοι 50 χρόνια. Είναι 46 χρόνια σήμερα, αλλά εμείς πιάνουμε τα 50 το 71 της σφραγίδας. Οι παιδί λένε, και μπράβο, συγχαρητήρια, συγκινούμε όταν βλέπω αυτή την εμφάνιση, γιατί με αυτή τη μεγαλούργηση ομάδα. Ο Παντελής τη φορά. Οι παιδί λένε ότι τη φανέλα του Άγιαξ ή τη φανέλα της Λίβερπουλ ή τη φανέλα του Μπάγερ. Παιδιά, αυτό είναι η φανέλα του Παναθηναϊκού. Μάλλον η Λίβερπουλ και ο Άγιαξ. Γιατί φοράνε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Εμείς έχουμε το χρώμα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, όλα μαζί είμαστε. Είναι η διάδοση ανθρωπιάς της φόγας, η διάδοση του αθλητισμού. Εσύ θα πάνε παντόφλια εδώ να συνεχίσουν. Θα είναι εσύ στο σπίτι. Καλά, καλή χρονιά. Όπα, όπα, ούτε ο διατής θα μας μηδενίσει, ούτε έχουμε κάτι επίσημο, χωρίς άγχος, παιδιά. Παντόπλα, εκεί μέτρα, θα βάλουμε ξύλο από τις γυναίκες. Να πούμε πέντε πράγματα, γιατί δύσκολα σαν να συναγκυρώμαστε. Θα κλείσει ο Περδίκης, θα κλείσει, 4 ώρα κλείνει ο Περδίκης. Ατομικό, δεν το θέμα είναι μαζί. Μπράβο, δεν πάμε στον Περδίκη. Λοιπόν. Πες Χρήστο. Λοιπόν, θυμάμαι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η ομάδα τώρα δίνει τη δίνει στην ανθρωπότητα. Δίνει τη δίνει και θα δίνει. Όσοι δεν το κατάλαβαν, καλό. Όμως, εμείς, παρά την πικρία μας, αυτοί χάνουν. Κάποιοι. Έγινε κάτι. Βγήκαμε άλφα κατηγορία. Κάναμε κάτι. Το κάτι δεν τηρήθηκε. Το τηρούν για πάρτι τους. Καλά κάνουν, εμείς τους αγαπάμε. Αν εμείς αγαπάμε και οι ομάδες πολεμάνε, αυτοί που δεν πολεμάνε, μας δίνουν αξία. Μας δίνουν αξία γιατί έχουμε πολλά μήλα. Άστο δεν είναι στη γάμα, είναι στην κορυφή του σύμπαντος. Μας δίνουν αξία γιατί για να μας πολεμάνε πάνε να πει ότι ασχολούνται μαζί μας. Καλό είναι αυτό και η κακία. Ένα δέντρο του πετάνε πέτρες όταν έχει μήλα. Και εμείς έχουμε πολλά μήλα και είναι για όλο τον κόσμο. Χριστό, σούπερ πήραμε το ελληνικό ποδοσφαίρου. Σ' αγαπάμε γιατί έχεις τόσο καλή ψυχή. Μπαταρία θέλει. Και τώρα, πεντάχρονο παιδί. Άστο, άστο, δεν πειράζει. Χρειάζομαι εγώ με αγαπώνω, παιδιά. Έλα, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, και λέω το εξής. Έγινε τι έγινε. Και ξαναρεστήθηκε από τον Κώστα το Λιανού το 14. Μπράβο, μπράβο, Κώστα. Μπράβο, ο οποίος όταν τον έφερε ο πατέρας του μου λέει βαράγε τους και τους δύο. Δεν έχουν μάνα, είσαι δεν είσαι πατέρας του. Δεν τον έχω δει ακόμα αυτό που πρέπει να του δίνω, θα το δώσω. Και Πέτρος έφυγε. Αρκεί να υπάρχουν καλά. Λοιπόν, αφού τον ιδρύσαμε, σαν να αναισθήθη ο Χριστός, με το ξεκίνημα είχαμε 500 φιλάθλους γύρω γύρω. Αυτό το πράγμα σε κάποιους κρίμα. Αυτά είναι η αγάπη, αυτά είναι το κέρδος στη ζωή. Δεν άρεσε και από τότε, το πολεμάγανε. Και κόντρα σε όλα αυτά, με ατυχίες, με απειρίες κλπ. Απαγοητεύσαμε τον κόσμο μας και φτάσαμε σε σημείο... Απαγοητεύσαμε τον κόσμο, όχι να πούμε πράγματα, να τα πούμε σήμερα. Παιδιά, όποιος φύγει, χάνει. Δεν με νοιάζει να φύγει, δεν είναι ούτε εκεί. Πάμε, πάμε Γιώργο, πάμε γιατί θα φάμε ξύλο. Λοιπόν, φτάσαμε σε σημείο να έχουμε στο τέλος οπαδό τα κορίτσια των παιδιών μας και τον Τσακαρά τον Χρήστο. Πρέπει να ξαναμαζευτεί ο κόσμος, τα παιδιά αξίζουν και ειδικά τώρα που πήραμε και μεταγραφές. Με σανίδα όμως, προσέξτε, υποστήριξης, ιερά ονόματα, δεν θέλω να κάνω διακρίσεις, αλλά τον Λατσούνα, τον Σάκα, τον Σερβίτη, τον... παιδιά,
τα οποία έχουν μείνει, το Λάσκαρη, το Στέλιο. Είναι πολλά παιδιά, μην κάνω εξαιρέσεις. Αλλά με τις μεταγραφές που πήραμε τον Τοστάου, τον Α, τον Β, και τώρα έχουμε και τον Κλέμες και τον Αλάπα, θα πάμε καλύτερα από εδώ και πέρα. Λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα. Είπαμε από όντες τα αυτά μια ενός λεπτού συγγή και να πούμε και κάτι. Να πούμε και κάτι, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Η μεγάλη δυσκολία αυτή, να με κατανοείτε και εμένα τι τραβάω, έτσι, για να τα πούμε στην ημέρα, έτσι. Στη μεγάλη αυτή δυσκολία πάντα έχουμε φίλους κοντά μας, έστω και ας μην έρχονται στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δωρητές των ημερολογίων, που είναι αληθινοί φίλοι. Και να κοιτάζετε στα ημερολόγια, είναι για να τους υποστηρίζουν. Δεν θέλω να κάνω διακρίσεις στα ονόματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο φετινό εσείς υποφέρατε με το κυνήγι του Διοκλητιανού, του φίλου μου, του δημάρχου της Παλίνης, που είναι κολλητός μου και δεν καταλαβαίνει, θα το καταλάβει, του δίνουμε ακόμα την ευκαιρία και το περιθώριο να καταλάβει και να διορθώσει. Παρά το κυνήγι αυτό, παρά την πανδημία, παρά τις αρρώστιες, είπαμε να μην κατέβουμε φέτο και λυπήθηκα τα παιδιά που λένε δεν παίξαμε πέρυσι, δεν παίξαμε πέρυσι, δεν παίξαμε πέρυσι. Ξεκινήσαμε. Είναι ό,τι είναι. Όποιος βιάζεται. Δεν τελείωσαν. Λοιπόν, και τι να πούμε για τους ανθρώπους που αγαπάνε τον Πασαβραϊκό, είναι πάρα πολύ. Αυτό μας ανεβάζει. Ο Δήμαρχος Παιανίας, τον ευχαριστούμε, τον Ισίδωρο, τον Μάρη τον Ισίδωρο, που μας έδωσε έδρα. Τον Πρόεδρο το Γλυκό Νερό και όλα τα γλυκά νερά, τον Γιώργο τον... Μπράβο! Να καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη συμβολή τους, τον Πρόεδρο το Γλυκό Νερό, τον Δρούγα τον Γιώργο και όλα τα γλυκά νερά, που εκτιμάνε ότι είναι παιδί του Πανσταυραϊκού και τα γήπεδα. Ο Πανσταυραϊκός έχει κάνει 6 γήπεδα και δεν έχει γήπεδο. Λοιπόν, άμα δεν θέλεις φύγε. Λοιπόν, δεν είναι πολύ από ό,τι δεν είναι, όχι, τελείωσες. Όχι, θέλω να ευχαριστήσω. Δεν έχει μίχρονο, ρε, εδώ, ρε, τελειώνει την επίγραφη. Ευχαριστούμε τον Καρβούνη, τον Πρόεδρο των Ακαδημιών, γιατί μας έδωσε χώρο για προετοιμασία. Ευχαριστούμε όλους τους κρατήστες που μας αγαπάνε και το έχουν αποδείξει. Και να πω και κάτι τώρα γενικά για όλη αυτή την ιστορία. Οι παιδί βιάζεστε. Αυτό είναι το λάθος μας. Χάνουμε όποιος βιάζεται σκουβντάκι. Κάνουμε και εμείς λάθη. Και λέω για αυτούς που δολοφονήσαν το ποδόσφαιρο. Ας μου πούν το κακό που έχουν κάνει στο Γραμματικό, στον Αυθυδναϊκό, στο Βαρνάβα, στον Πόρτο Ράφτη, στον Αφιάραο, στον Καπαδρίτη, στους νικητές, στη Ροδόπολη, στο Χαρκούτσι, στη Δόξα Ποντίου Μενιδίου και άλλους. Έχουν διαλύσει παντί. Να βάλουν μυαλό και να αγαπάνε τη ζωή των άνθρωπων. Είναι πολύ μεγάλη τιμή μέσα σε όλα αυτά. Από εδώ, Πρόεδρε, από εδώ. Η αφοσίωση του ασύλληπτου τρελά, τρελάνε μου της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, Χρήστο Αρδίζογλου, για την ύψιστη τιμή. Για εδώ. Για την ύψιστη τιμή. Κοιτάτε από εδώ, λίγο, μισό λεπτό. Για την ύψιστη τιμή φωλιάσματός του στη φωλιά των παλεμάχων μας. Στην αγκαλιά των παλεμάχων. Πρόεδρε, από εδώ λίγο, κοιτάξτε μας. Εδώ μείνατε. Έλα, Κώστα. Δεν θέλω φωτογραφία. Κοιτάξτε, είναι πολύ βαρύτιμο αυτό που δίνουν το γκρουπ των παλεμάχων, αλλά και εμείς σαν διοίκηση, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά η αλήθεια, όσο ζούμε, και το αναμνηστικό πρόεδρε, εδώ. Μπορεί να πλαστικοποιηθεί και πει σε κορνίζα, θα φαίνεται. Μπράβο, δώστε εδώ, έτσι, μαζί, εδώ έτσι, μείνετε, εδώ Χρήστο, μπράβο, έτσι, ωραίος. Να φαίνεται η πλακέτα. Πάμε τώρα να κοιτάμε. Μείνετε λίγο εδώ έτσι. Έχει βοηθήσει πολύ τον τόπο, μέχρι και την κλεισθένους με τσουγκράνες και με τέτοια. Στρώναμε το γήπεδο, επικλεισθένει κλπ. Και έχει βοηθήσει σαν τι, έχουμε ένα γήπεδο και το φτιάξε ο Πανσταυραϊκός με τον Ράο Γαργητού. Ο πρωτεσκάτης και ο πρωτεργάτης αυτός ήταν ο παππούς του Στέλιου που είχαμε εδώ, του ποδοσφαιριστή του Κουκουβάου. Στο Στέλιο το Κουκουβάο για αναμνηστικό τιμή συνέγεν ως θεμέλιο γκόλιθο ιδρύσεως κατασκευής το 1978 του Ιερού Τρίτου Ακ Γέρακα στον Γαργητό Στέλιο Κουκουβάο. Κούντος. Κούντος.
Πούντος. Γεια. Έχουμε έναν άνθρωπο από τους πολλούς, παιδιά, εξαιρέσεις δεν γίνονται. Αλλά όσο ζούμε να ακούμε την αλήθεια, γιατί αυτό είναι η χαρά. Όταν πεθάνει ο άλλος και ύστερα αυτό που θα το απονείμεις μπορεί να μην το θέλει κιόλας. Αλλά εμείς είπαμε είμαστε αθάνατοι. Έχουμε έναν πρόεδρο που δεν υπάρχει ομοίως του. Πήρε την ομάδα διαλυμένη μαζί, από το γενιά την πήρε, ξέρω εγώ, την οργάνωσε και από το 2006 που έγινε η πρώτη άνοδος την έφτασε μέχρι την Α κατηγορία. Και δεν υπάρχει τέτοιος πρόεδρος πιστός. Είναι στο κρεβάτι, ήταν να έρθει και με πήρε τηλέφωνο. Βραβεύουμε και το Μουτσακά σαν αναμνηστικό για πάντα, εν ζωή, αυτό μετράει, ως παντοτινό, μέγα και πιστότερο πρόεδρος της ιστορίας μας. Έχουμε αυτόν που είπε ο Θεός είναι πανσταυραϊκός και έχει μείνει, γιατί δεν γίνονται μερικά πράγματα. Χώρια Μιτσό, χώρια από το 4-0 που χάναμε στο Αιγαίο και στο δεύτερο το κάναμε 4-4 με 2 δοκάλια και με 10 παίκτες. Χώρια από την Κεσσαριανή που ξεσηκώθηκε όλο το γήπεδο και σου λέει τι γίνεται μέσα σε 2 λεπτά. Που το 2-1 που κάναμε το κάναμε 3-2 στα τρία. Πήγαινε γενιά, το θυμάσαι, ανεβαίναμε στην Α' κατηγορία και χάναμε 2-0 στο 90 από το γραμματικό. Και φώναζα εγώ, τέλος πάντων, ανατράπηκε ρε παιδιά σε 3 λεπτά και έγινε και στημένο να δεν προλαβαίνει να το στήσει. Και έγινε 3, μόνο πως θα βράκω θα κάνει. Οπότε δεν είναι αυτό, είναι ο ύμνος. Είναι ο δάσκαλός μας, είναι ο πατριάρχης μας, είναι ο Νίκος ο Γενιάς. Μπράβο! Εδώ! Είναι ο Νίκος ο Γενιάς, είναι ο πατριάρχης των πάντων όλης της ιστορίας μας για πάντα! Ωραίο. Εδώ κύριε Γενιά, εδώ μαζί. Έλα με άλλη μια φωτογραφία εδώ, έτσι, εδώ. Γίνεστε εδώ. Μείνετε εδώ. Εδώ, κοιτάξτε μας. Εδώ. Τελείωσε. Ωραία. Πολύ ωραίοι. Όλοι να τιμούνται. Κάτι ακόμα, σε όλες τις δυσκολίες. Και όταν η ομάδα είχε κλαπεί και έβαλα τα κλάματα, έλα ρε εσύ Ορφανόπουλε, η ομάδα θα ξαναγίνει. Εγώ δεν ήξερα αν θα ζω το 2010. Δεν έχει λείψει ποτέ κοντά από την ομάδα. Ο Βασίλης ο Διαμαντίδης ζει ακόμα να το πάρει. Τον βραβεύουμε ως φαν οπαδό, μέλος, παράγοντα και στέλεχος μας, εσταή της ιστορίας μας. Ο Βασίλης ο Διαμαντίδης. Εδώ είναι ο Γιάννης. Κορνίζα και θα φέρνουμε. Ωραίος εδώ λίγο με το ταπελάκι. Εδώ κοίταξε μας. Πάντα κοντά δεν ξέρω, είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Πολύ ωραίος. Ευχαριστούμε. Ταξί. Καλή χρονιά. Καλό αγώνα. Παίχτε, χαρείτε το. Κρίνιες δεν θέλω και λόγια, πράξεις θέλω. Bravo.